Καλά, καλά, αρχήν έτσι ήταν. Ακούμε ότι το νομιμητή το γνωρίζετε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, του έχετε κάνει μαθή μετά από φυσικογειάς. Ναι, ναι. Ο δόκτωρ Γιώργος Αφάμης. Εγώ φυσικογειά ήταν από τα πιο... για μένα από τα μάθημα και πιο... όχι μόνο εντυπωσιακό, αλλά αν θέλεις κάτι να κάνεις, αν δεν έχεις βασικές γνώσεις της ευρωφυσιολογίας, τουλάχιστον στο αντικείμενο που είναι το οποίο θα κάνετε σήμερα, προετοιμασία φυσικής κατάστασης και βασικά πράγματα, βασική τεχνική και βασική θεωρία. Ασκήσεις δύναμης και δύναμη. Τα 4-5 αντικείμενα, ταχύτητα, τεχνική προπόνηση για μηχανή αντοχή κτλ. Εάν θέλετε σαν προπονητές να πετύχετε το στόχο σας, για μένα τουλάχιστον, που είμαι ο πιο παλιός προπονητής και έχω δουλέψει και σε ειδικά πάνω σε φυσική κατάσταση και σε εθνικό επίπεδο και σε σωματεία, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα είμαι πιο ξέρει περισσότερα, πιο κατευθυσμένος. Τον αθλητή σας θα τον πιάσετε που μητσί, θα τον πάρετε σε μια ηλικία που αναπτύσσουμε τις φυσικές βασικανότητες. Η βασική του τεχνική. Ξέρετε ότι ως τα 18 το ότι μάθει είναι μάθει που για μένα είναι δύσκολο το κομμάτι. Η φυσική κατάσταση όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το βελτιώνει συνέχεια. Και γνωρίζετε ότι το ποδόσφαιρο σήμερα το μέρα το βλέπουμε, αλλά δεν μας άρεσε. Όσοι έβλεπαν πριν 20 χρόνια βλέπαν παραπάνω τεχνική, σήμερα βλέπουμε παραπάνω μηχανές. Και είναι μόνο στο παγάμι μια έφερα και πάει πα στην Κερκίνα. Παλιά έμπαινε γκολ. Η φυσική κατάσταση είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολλά πολύ πλούτο. Εν βγάλεις εύκολα να αρχίσεις που μέσα αν δεν το δουλέψεις, αν δεν στείλεις την τεχνική, αν δεν βασίζεσαι πάνω σε βασικούς κανόνες. Να μας τα πει καλύτερα, δώστε σημασία και για να πετύχετε και για να φτάσετε σε πρωταθλητισμό, αν η ομάδα δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, θα φτάσετε πουθενά. Εκτός αν οι άλλοι τώρα είναι τελείως έτσι. Ομάδα χωρίς καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να φτάσει σε ψηλό επίπεδο. Θα τα πούμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ναφάμι για το ότι σήμερα ήταν μαζί μας και θα τα πούμε στη σύνδεση. Καλημέρα σας. Συζητήσαμε πολλές φορές το θέμα φυσική κατάσταση. Ένα από αυτά ήταν τα μαθήματα της προπονητικής, ότι το μπάσκετ, όπως και άλλα αθλήματα, είναι τέχνη. Εσύ και τεχνική, αλλά δεν έχεις καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορείς να εφαρμόσεις την τεχνική. Σήμερα να δούμε κάποια πράγματα δύναμης, που η δύναμη άμεσα συνδεδεμένη με το sprint και να δούμε λίγες ασκήσεις ευκινησίας. Το κυρίως κομμάτι είναι μετά το πρακτικό. Τώρα να μην κάνουμε μια εισαγωγή, να δούμε τι είναι δύναμη, πώς μπορούμε να δουλέψουμε τη δύναμη, να σας δώσω κάποιες εύκολες, όχι συνταγές, κάποιες εύκολες οδηγίες πόσα σετ κάνουμε, πόσες επαναλήψεις κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Οπότε, να πιάσετε και τρία στοιχεία πάρα πολλά βασικά να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αλλά που για μένα είναι τι ασκήσεις θα βάλετε μέσα στο πρόγραμμα, πότε θα τις βάλετε, πόσες εβδομάδες θα τις κάνετε. Ο προγραμματισμός είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολλά μεγάλο. Οπότε, για να δυναμώσει κάποιος, πρέπει να κάνει άσκηση με αντιστάσεις. Τι είναι αντίσταση τώρα? Μπορεί να είναι απλά το σημαντικό βάρος του καθενός. Μπορεί να είναι μια ελαφριά αντίσταση, μπορεί να είναι μηχανήματα γυμναστηρίου, μπορεί να είναι λάστιχο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και μετά μπαίνουμε στην προπόνηση με βάρη, που μπορεί να γίνει τόσο με τα ελεύθερα βάρη ή και τα μηχανήματα του γυμναστηρίου. Κατεμένα, αθλητής που είναι το τσιλά που κάτω η βάρα, έτσι θα δει. Με ποια έννοια, καλά τα μηχανήματα του γυμναστηρίου, ως ένα σημείο. Είναι καλά για fitness, είναι καλά να δουλέψουμε κάποιες συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες συμπληρωματικά. Το κυρίως πρόγραμμα θέλει μπάρα, θέλει ελεύθερα βάρη. Όλες οι μελέτες, η επιστήμη πλέον λέει ότι οι ασκήσεις οι πολυαρθρικές που δουλεύουν πολλές μυϊκές ομάδες μαζί έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, ο μπασκετμπολίστας έφτανε κάθε μέρα μες στο γυμναστήριο για να κάνει κορμί. Το θέμα είναι ότι θέλει την δύναμη για να αποδώσει καλύτερα μες στο γήπεδο. Οπότε, κάποιο κομμάτι της προπόνησης είναι να προπονήσει δύναμη. Και πρέπει και το κομμάτι να έχει καλή ποιότητα, αλλά και αρκετή ποσότητα, ώστε να δει πραγματικό όφελο και να βγει μέσα στο γήπεδο πιο δυνατό. Οπότε,
Έχουμε τρεις μορφές δύναμης. Η μέγιστη δύναμη, η ταχυδύναμη και η αντοχίστη δύναμη. Και τα τρία χρειάζονται στον μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα, η μέγιστη δύναμη έχει καθαρίσει σχέση με το σπριντ. Αν μπορέσω την μέγιστη μου δύναμη να την εφαρμόσω σε μικρό χρονικό διάστημα, έχω ψηλό άλμα. Που για μένα και όμως, δεν έκανα έναν άλμα μέσα στο παιχνίδι. Δεν έκανα ένα σπριντ μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολλά τα άλματα, είναι πολλά τα σπριντ. Άρα, όσο ψηλό είναι το άλμα τα πρώτα του 3 λεπτά του αγώνα, τόσο ψηλό πρέπει να είναι τα τελευταία του 3 λεπτά του αγώνα. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι, έρχεται κούραση. Αλλά για να πετύχουμε δυνατό σπριντ, ψηλό άλμα και στην αρχή αλλά και στο τέλος, χρειαζόμαστε την αντοχή στη δύναμη. Άρα όλα μαζί πρέπει να δέσουμε σε ένα πρόγραμμα. Η μέγιστη δύναμη για τη φυσιολογία είναι η υψηλότερη δύναμη, τιμή δύναμης που μπορεί κάποιος να πετύχει. Κάνουμε 100 κιλά πάνω, κάνουμε μια επανάληψη στα 100 κιλά. Μέγιστη δύναμη, δεν πω παραπάνω. Όχι κάνουμε 2-3 άγνεστα μέγιστα. Όχι, μέγιστη ή μια η επανάληψη. Και επηρεάζεται τώρα που την ταχύτητα που μπορεί ο μυς να κάνει σύσπαση. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Όταν όμως φτιάξουμε την ομάδα του μπάσκετ, έναν περίπου υπάρχει μια ομοιογένεια. Εμείναμε στην ομάδα και οι πουλοί έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για να μείνουμε στην ομάδα του μπάσκετ. Δεν μείνουμε για ακαδημία. Τον το πράγμα, εγκαλώ να το δουλέψουμε με τους αθλητές πλέον, τους παίκτες που εμείναμε στην ομάδα. Άμα μιλούμε για ακαδημία, σπίλον χρειάζεται. Σχετική μέγιστη δύναμη τώρα είναι η σχέση της δύναμης που βγάλω στα κοινά ως προς το σωματικό βάρος. Κάποιες ασκήσεις, για να λες ότι είμαστε καλοί σε μια ασκήση, πρέπει να σηκώνουμε το βάρος μας ή ακόμα και παραπάνω. Στο ημικάθισμα, μπορεί κάποιος να σηκώσει και τρεις φορές το σωματικό του βάρος. Αν ένας ζυγίζει 70 κιλά, ο μέσος άντρας στη φυσιολογία είναι 70 κιλά, μπορεί να κάνει και 200 και 210 κιλά ημικάθισμα. Είναι υπερβολικό για έναν αθλητή να σηκώσει 200 κιλά. Και μπορεί να είναι 70 κιλά. Οπότε, για να λες κάποιος ότι κάνουμε ημικάθισμα είναι 70 και 80 κιλά, αλλά ζυγίζω κάπου. Έτσι σημαίνει ότι σηκώνεις κιλά. Το θέμα είναι πόσα κιλά σηκώνουμε σε σύγκριση με ανακυλώσεις σωματικού βάρους. Γιατί μετά πρέπει να κάνει άλματα. Το σωματικό του βάρους που πρέπει να σηκώσει. Οπότε ναι, θέλουμε και μια μεγάλη τιμή στα κιλά, η μπάρα αλλά γεμάτη κιλά. Αλλά από την άλλη, πρέπει να δούμε ότι εκείνα τα κιλά μπορούν να σε σχέση με το δικό μας σωματικό βάρος. Να κάνω μια ερώτηση, ναι. Γιατί έχει μεταβάλει τη μέγιστη δύναμη. Και δούλευα πάντα τη μέγιστη δύναμη τετρακέφαλο στην βάρα ανεμικάθισμα και στο bench press για το σύμβολο. Ήταν πρέπει να δουλέψω για άλλες μήκες μονάδες μέγιστη δύναμη. Το ανεμικάθισμα είναι η πρώτη και πιο σημαντική άσκηση. Τώρα να δούμε ότι μπαίνουν γενικά στον αθλητισμό τα Ολυμπιακά, η Ολυμπιακή Αρσίβαρο, η οποία χρησιμοποιεί όλο το σώμα. Αν σκεφτείς ότι ας πούμε το πολέ ζετέ, το clean jerk και το στρίψιμο. Για να φτύνει πάρα από κάτω, για να φτάσει πάνω στους ώμους, ρίχνει όλο το σώμα. Άρα ναι, το ημικάθισμα παραμένει η πρώτη και πιο σημαντική άσκηση, γιατί μεταδόθηκε που είμαστε μέσα στο γήπεδο. Ο πάγκος είναι η άλλη άσκηση που δείχνει καθαρά κορμό, γενικά, αλλά το στρίψιμο είναι η τρίτη άσκηση που δουλεύει και όλο το σώμα. Οπότε ενώ το πάγκος είναι καλός για φυσική κατάσταση να νιώθει ο αθλητής δυνατός. Λειτουργικά δεν προσφέρει τόσο πολλά μες στο γήπεδο, αλλά όλα τα αθλήματα κάνουν γιατί είναι η πιο εύκολη άσκηση για να δουλέψεις τον κορμό. Ναι. Ενώ η άλλη θέλει μια τεχνική, θέλει μια ασφάλεια. Άρα ξεκινούμε με ημικάθισμα από πάγκο. Αλλά μετά να δούμε ότι μπορεί να μπουν ανέβασμα σε πάγκο, προβολές με την πάρα. Για μέγιστη νουλα, η κάθε άσκηση είναι αυτή. Τη στιγμή που η κάθε άσκηση δουλεύει κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να βελτιώνουμε σε όλες τις ασκήσεις, πρέπει να δω τη μέγιστη μου σε κάθε άσκηση. Οπότε ενώ το ημικάθισμα, εδώ πέρα να πω πια τώρα, το ημικάθισμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά γίνεται σε μια μέτρια προσαρτική κίνηση. Δηλαδή όταν φτάσουμε στα μέγιστα μας, εκτός του αρσιβαρίστες, όλοι οι άλλοι αθλητές στα μέγιστα τους, είναι μια αργή κίνηση προς τα πάνω. Νιώθουμε τα βάρη να ματσίλουν, αλλά πιο αργή κίνηση να πούμε προς τα πάνω. Αντίθετα, το στρίψιμο είναι μια πολύ εκρηκτική άσκηση, που αν δεν πάρεις έκρηξη, έτσι σηκώνει την παραπάνω. Οπότε,
και τα πιο είναι να δούμε τα μέγιστα. Η μέγιστη ήταν να μην καθαρεί σε πάνω τόσα κιλά, αλλά θέλουμε να δούμε και στην έκρηξη μου. Ναι. Θα τη βάλουμε πολλά όπως το αφιλί με γίνει κίνηση, δεν γίνει συνδυνάμε. Όταν επιβάλλει, ξέχει να σας πω. Ούτως ή άλλο, η μέγιστη δύναμη είναι το μέγιστο που είναι ο αθλητής σε κάθε στιγμή. Ο αθλητής δουλεύει για να βελτιώνεται, να αυξήσει την απόδοση του. Άρα πρέπει να αυξηθεί και το μέγιστο. Για να πετύχω, ας πούμε, δύναμη, αύξηση της δύναμης, πρέπει να δουλεύω στο 80%. 80% ποιου της μέγιστης. Τον αθλητή βάλει στο να κάνει μέγιστη. Τώρα, αν είμαι σε ένα γυμναστήριο, με έρχεται κάποιο το γυμναστή για fitness, θα ρισκάρω μέγιστα. Ο αθλητής είναι αθλητής. Δεν είναι να μπει μέσα στο παιχνίδι και να παίξει στο 80%. Πρέπει να μπει μέγιστα. Άρα, τον αθλητή πάντα σε κάποια φάση να τον δουλέψω μέγιστα. Πάντα να τον φτάσω στο μέγιστο τη στιγμή, να τον βελτιώσω να βρει ένα καινούργιο μέγιστο. Δεν το μέγιστο να αλλάξει. Σήμερα σηκώνουμε 100 κιλά βάρη, ύστερα από 2 μήνες σηκώσω 110, μετά να σηκώσω 120. Το μέγιστο πάει πάνω, προοδεύω, δυναμώνω. Αυτό είναι τόσο καυκάσολο. Να δυναμώσω, δηλαδή να φτάσουμε και που είμαστε σήμερα, και να αφήσει παραπάνω. Οπότε είναι η απορία, η συζήτηση να γίνεται όπως το κάνουμε. Okay. Λοιπόν, ταχυδύναμη. Τούτο εξαρτάται. Και από το μη, αλλά από την ικανότητα του νευρικού συστήματος να δίνει το ερέθισμα για γλύωρες μικρές ιστορές. Ταχυδύναμη είναι η εφαρμογή μεγάλης δύναμης σε μικρό χρονικό διάστημα, με τον μπαμ να πηδήσω ψηλά, χωρίς να το σκεφτώ πολλά. Οπότε, το νευρικό σύστημα πρέπει να στείλει γλύωρα τα μηνύματα στο μη, ο μης γλύωρα πρέπει να κάνει σύσπαση για να μας πετάξει πάνω. Τον το πράγμα γίνεται με την προπόνηση. Υπάρχει προπόνηση για να δουλέψουμε το νευρικό σύστημα, προπόνηση για να δουλέψουμε καθαρά το μη. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν κινήσεις που ο αθλητής έχει στη διάθεση του λίγο χρόνο για να κάνει μια κίνηση. Sprint, αντίδραση σε κάποιον ερέθισμα. Είδε στο συμπαίκτη σου ρίχνει μπάλα. Γλύωρα πρέπει να αντιδράσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η γλύωρα πρέπει να αντιδράσουμε να κατεκτηθήσουμε μπάλα στον αέρα. Από την άλλη όμως, αν έχω το χρόνο μου για ένα μόνο άλμα, αν είμαι έτοιμος και απλά περιμένω το άλμα, είναι διαφορετικός ο χρόνος. Είμαι, ας πούμε, κάποιος κάνει ελεύθερη βολή και εμείς περιμένουμε να χρειαστεί να πιάμε το rebound. Και αν έχω το χρόνο μου, περιμένω, ενώ μέσα στο παιχνίδι μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσουμε γλύωρα και να κινηθούμε ακόμα πιο γλύωρα. Τον το πράγμα είναι να δουλευτεί διαφορετικά. Άλλο να κάνω έναν άλμα και να ξεκουραστώ, είναι διαφορετικό να κάνω συνεχόμενα άλματα ή sprint, αλλαγή κατεύθυνσης άλμα, sprint, αλλαγή κατεύθυνσης πάλι κάποια κίνηση. Το βάση είναι συνδυασμός. Έχει μια κίνηση, κάνω τη διάλειμμα, ξανακάνω. Είναι, το βάση χαρακτηρίζεται από εκρηκτικές κίνησεις και από συνεχή αλλαγή κατεύθυνσης. Και από το sprint μπροστά, πάω στο sprint πίσω, πάω στα πλάγια, πάω στο άλμα και ξανά από την αρχή. Άρα, αυτά είναι όλα τα πράγματα. Πρέπει να δουλευτούμε στην προπόνηση. Αν δεν δουλευτούμε στην προπόνηση, η ταχυδύναμη δεν θα βελτιωθεί. Και η αντοχή στη δύναμη είναι η αντίσταση στην κόπωση. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, όμως θέλουμε να αντέξουμε στο sprint, όχι ένα sprint, κάνει πάνω από 150 sprint μέσα σε ένα παιχνίδι, του τσάντσα. Άρα σκεφτείτε ότι να κάνω, ας πούμε, 3 φορές πριν το 10 μέτρο στην προπόνηση και να πάω στον αγώνα να πρέπει να κάνω 100 πριν το 10 μέτρο. Υπάρχει περίπτωση να αντέξω, άμα κάνω στην προπόνηση 3 και στο παιχνίδι πρέπει να κάνω 100. Οπότε η προπόνηση πρέπει να αντικατοπτρίζει το τι θα συναντήσει ο αθλητής, ο παίχτης, μέσα στον αγώνα. Οπότε η αντοχή στη δύναμη παίζει ρόλο. Εν πολλά τα άλματα μέσα στον πάση. Εν πολλά τα σπρίτ. Τούτα πρέπει να δουλευτούν μέσα στην προπόνηση. Έμα μπορεί και το να κάνω σύντες κάμψεις εν αντοχή στη δύναμη. Αλλά να κάνει πόσες προσπάθειες για σούτ. Να μου πείτε σιγά, τούτο έσχητο, είναι έσχητο. Την αντοχή στα άλματα, την αντοχή στο σπριν, πρέπει να τη δουλέψω. Η αντοχή στα άλματα και η αντοχή στο σπριν έχει πολύ χαλακτικό. Πονεί, ενάρτη κούραση. Πρέπει να δουλευτεί όμως. Ξέρω άλλα ομαδικά αθλήματα που υπέφτες παραδοσιακά, έτσι μπαίνεις γιατί υπάρχει μια κουλτούρα. Μα η αγία μας αγαλακτικό δεν θα μπορέσω να βγάλω το παιχνίδι του Σαββάτου, σταματώ την προπόνηση γιατί έχω παιχνίδι. Μα δεν γυμναστείς πώς θα βγάλεις το παιχνίδι. Οπότε τούτο είναι θέμα κουλτούρας όμως. Και εδώ που βλέπω την προσπάθεια να καλλιεργηθεί η κουλτούρα μες στον μπάσκετ του
έχουμε αθλητές γυμνασμένους, όχι απλά τεχνίτες που ξέρουν να ελέγξουν το παιχνίδι με ένα σύστημα. Αλλά όσο πιο δυνατός είναι ένας παίκτης, όσο παραπάνω το χείνεις ένας παίκτης, τόσο καλύτερα να μπορεί να εφαρμόσει την τεχνική. Οπότε, αν το χείς τη δύναμη, μπορούμε να το δουλέψουμε είτε με το 30% της μελίστης μας δύναμης, κάτι πολύ ελαφρύ, αλλά υπάρχουν προπονητές που μπορούν να δουλέψουν την αντοχή στη δύναμη σε ψηλές εντάσεις του πάνω από 50-75% της μελίστης δύναμης. Να βγάλεις 12-15 επαναλήψεις δυνατές στον πάνω, στο ημικάθισμα. Άλλο τώρα να κάνω 100 ημικαθίσματα χωρίς αντίσταση μόνο με το σωματικό βάρος. Άλλο πράγμα να κάνω 15-20 επαναλήψεις με το 60-70% της μέγιστης δύναμης. Όμως είναι τώρα εντελώς διαφορετικά. Εν καλό να υπάρχει ποικιλία, όλα χρειάζονται μέσα στην προπόνηση. Το θέμα είναι ο προγραμματισμός. Τι θα βάλεις πρώτα, πού θα προχωρήσουμε μετά και πρέπει να καταλήξουμε. Και συνήθως στην προπονητική ξεκινούμε από χαμηλή ένταση, βάλουμε τις βάσεις, πάμε πιο πάνω σε μέτρια ένταση και μετά να φτάσουμε στις ψηλές εντάσεις. Κάτι άλλο να δουλέψουμε σήμερα, η αερόβια αντοχή στη δύναμη με χαμηλές εντάσεις. Μια κυκλική προπόνηση. Και σήμερα στο τέλος υπάρχει σκοπός να κάνουμε μια κυκλική προπόνηση, αλλά εσείς να βγάλετε την κυκλική προπόνηση. Να δώσουμε κάποιες οδηγίες τι ζητούμε από την κυκλική προπόνηση, τι ασκήσεις μπορεί να περιέχει μια κυκλική προπόνηση, αλλά να έρθετε εσείς να πείτε ασκήσεις κυκλικής. Και πώς να στήσουμε την κυκλική. Να βάλουμε 10 ασκήσεις για τα σέρκα, μετά 3 για τα πόδια, μετά 4 για τους κυλιακούς, ή να τις πάθουμε. Ή να βάλουμε μια εύκολη, μια δύσκολη, μια μέτρια και να φτιάξουμε τον τη σειρά. Οπότε, τούτο μέσα στο μοτοράκι να αρχίσετε να σκέφτεστε. Σήμερα το δίλης, θα καταλήξουμε στην κυκλική προπόνηση. Αλλά εσείς να τη φτιάξετε την κυκλική προπόνηση. Εσείς να βρείτε τις ασκήσεις και να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα. Και να δούμε αν φταίνει ή όχι. Οπότε, σημαντικοί φυσιολογικοί παράγοντες. Ένας μη σε δυνατός, αν έχει μεγάλη διατομή. Η νευρική διέγερση, η επιστράτευση των μυϊκών ινών, αλλά ο αναερόβιος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας. Άμα κάνουμε εσείς προπόνηση, εσάς κοφτεί να που δουλεύει και πώς δουλεύει. Εσάς σαν προπονητές ενδιαφέρει σας η αποδοτικότητα της προπόνησης, αν είναι σωστές οι ασκήσεις που επιλέξετε, αν είναι σωστή ένταση. Και τούτο να το πούμε παρακάτω. Τι σας νοιάζει, αν δουλεύουμε νευρική διέγερση ή αν δουλεύουμε διατομή μειώση, δηλαδή υπερτροφία, θα φουσκώσουμε να μεγαλώσει. Ναι, όσο πιο μεγάλο είναι ένα μη, όσο πιο μεγάλη διατομή έχει ο μη, τόσο πιο μεγάλη δύναμη μπορεί να παράξει. Αλλά από την άλλη, αν δεν δώσει τις εντολές στο νευρικό σύστημα, εξυπνά ο μη να κάνει που μόνο του σύσπαση. Επίσης, έφερετε τους παίχτες σαν ποτι πυρτεράδες. Θέλετε ότι έχουν έναν καλό σωματότυπο να λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Οπότε, ναι, θέλουμε μια υπερτροφία, γιατί ούτως ή άλλως η προπόνηση με πάρει να φέρει μια υπερτροφία, να μεγαλώσει ο μυς λίγο ή αρκετά. Σε καμιά περίπτωση όμως ο παίκτης αν πρέπει να είναι τεράστιο, το μόνο με πλάπα, πώς θα πρέπει να είμαστε. Άρα υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, θέλουμε υπερτροφία, αλλά από την άλλη πρέπει να δουλευτεί το νευρικό σύστημα που να διαδίδεται σωστά μηνύματα. Οπότε θέλουμε και ασκήσεις για υπερτροφία, αλλά και ασκήσεις που να δουλεύουν πάνω στη συνεργασία νευρικού συστήματος του μυϊκού. Ένα τα πω τούτα όλα, να δούμε ακριβώς ποια προγράμματα βοηθούν σε τι. Οπότε, εφτάσαμε στις μορφές της μυϊκής σύστολης. Έχουμε τριών ειδών μυϊκές σύστολες. Ισομετρική, μειομετρική και έκκεντρη. Είμαστε τις ειδόμεντες, όλοι ξανά. Λοιπόν, στην ισομετρική μη συστολή, ο μη συσπάται, αλλά το μήκος του δεν αλλάζει. Εντάξει, δηλαδή, άμα έχω έναν τοίχο, βάλω δύναμη, αλλά δεν έχω κίνηση στις αρθρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι ισομετρική μυϊκή συστολή. Σκεφτείτε ο παίχτης που θέλει να κρατήσει μια θέση μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να έχει δυνατούς κοιλιακούς, δυνατούς ραχαίους, πρέπει να κρατήσει τη θέση του. Έγινε το παραμικρό σπρόξιμο, ο παίχτης να χάνει ισορροπία και να φεύγει. Άρα, τη στιγμή που για να μείνει το κορμί σταθερό σε έναν τόπο, οι μύες δουλεύουν. Αλλά δεν έχουμε κίνηση, έχουμε ισομετρική συστολή, είναι η συστολή που γίνεται όταν οι μύες κρατούν το σώμα σε μια συγκεκριμένη στάση, σε μια συγκεκριμένη θέση. Οπότε σκεφτείτε ότι οι σπονδυλικοί στήλες συνέχεια
σε καταπόρυφο, γιατί οι κοιλιακοί και οι ραχιαίοι συσπούνται και κρατούν τι σπονδυλικέ στήλε σε αυτιά γραμμή. Αν ο κοιλιακό κάνει σύσπαση, πάω κάτω, αν κάνει ο ραχιαίο, πάω πίσω. Πώ θα δουλεύουμε τούτα, ισομετρικέ ασκήσει που κρατούν μια στάση, έρχεστε γέφυρε, μπροστινή γέφυρα, πλάγια γέφυρα, δουλεύκεται αυτό με στην προπόνηση. Οι μύε δουλεύουν, οι μύε γυμνάζουν. Μπορούμε να κάνουμε ισομετρική σύσπαση για να κρατήσουμε, α πούμε, για τον τετραγιάπαρο. Είμαστε σε μικάθισμα και να κρατούμε τον τη θέση για 2 λεπτά. Φουλ γαλακτικό. Ο μη δουλεύει. Αλλά δεν έχουμε κίνηση πάνω κάτω. Το πράγμα είναι ισομετρική συστολή. Η πλειομετρική είναι όταν έχουμε αύξηση του μήκου στο μείον. Δηλαδή σκεφτείτε να το πάρω λίγο, να το πάρω λίγο ανάποδα. Η μειομετρική συστολή είναι η κλασική συστολή που ξέρει. Κάνω, ξέρω μια μπάρα πάνω. Ο δικέφαλος κάνει μειομετρική συστολή, μαζεύει, δυναμώνει μας. Όταν πιάσω κάτι πιο βαρύ που γίνω που σηκώνω, που αντέχω, κάνει σύσπαση, αλλά πάει ο μυς προς τα κάτω, ανή, μεγαλώνει το μυς. Δηλαδή αν εγώ αντέχω 40 κιλά να φέρω και πιάσω 50 κιλά στα χέρια μου, να προσπαθεί το σώμα να τα κρατήσει, αλλά επειδή είναι παραπάνω από γίνω που σηκώνει, σιγά σιγά ανή ο μυς, μεγαλώνει. Τον το πράγμα βρίσκονται πάρα πολλά στα άλματα. Και πού το βρίσκουμε στα άλματα, την ώρα της προσγείωσης. Ο τετρακέφαλος έχει ένα συγκεκριμένο μήκος. Με το προσγειωθό που άλμα, γίνεται μια κάμψη το γόνατο για να απορροφήσει το σώμα τη δύναμη. Και την ώρα, ο τετρακέφαλος κάνει πλειομετρική σύστολη. Ανή, και μετά μαζεύει το κεφαλάκι μας πιο ψηλά. Είναι πιο ψηλά το άλμα. Υπάρχει μια θεωρία της προφόρτησης. Δηλαδή, όπως το ελαττήριο, όπως το λάστιχο που τεντώνει και μετά μαζεύει για μας πιο μεγάλη δύναμη. Τούτο πράγμα, την ώρα της προσγείωσης στο άλμα, ο μυς πάει σε πλειομετρία και μετά πιο δυνατόν το επόμενο άλμα. Άρα θέλουμε να δουλέψουμε την πλειομετρική συστολή μέσα στην προπόνηση με τα άλματα. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να αυξηθεί η δύναμη στον οποιοδήποτε αθλητή. Με το να διδάξουμε στο σώμα να ενεργοποιεί μεγάλους μύες ή μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες την ώρα μιας κίνησης. Γενικά, οι ασκήσεις όπου επιστρατεύονται μεγάλες μυϊκές ομάδες και πολλές μυϊκές ομάδες μαζί έχουν καλύτερα αποτελέσματα παρά αν πιάσουμε μια-μια μυϊκή ομάδα. Δηλαδή, αν κάτσω στο γυμναστήριο, να κάνω ασκήσεις κάμψης του αγώνα για να κάνω δικέφαλο, ναι, να δουλέψει ο δικέφαλο. Έμεινε βοηθά όμω συνολικά. Αν κάνουμε ασκήσει τη άρση βαρών, επιστρατεύονται πάρα πολλέ μικρέ ομάδε. Ακόμα και το ημικάθισμα, και αν είναι και τετρακέφαλο, και αν είναι και γλουτιαίο. Αν κάνουμε προβολέ, και αν είναι τετρακέφαλο, και αν είναι γλουτιαίο, και αν είναι δικέφαλο, και αν ανεβούμε και στι μύθε των ποδιών, και αν είναι και γαστροκνήμιο. Άρα με τι προβολέ μπορούμε να επιστρατεύσουμε να δουλέψει όλες οι μυϊκές ομάδες πάνω στο πόδι. Όχι μόνο ο τετρακέφαλος. Ενώ αν κάτσω στο μηχάνημα, λέμε θέλω τετρακέφαλο, μάλιστα, και κάτσω στο μηχάνημα του γυμναστηρίου, δουλεύει μόνο ο τετρακέφαλος. Όλα τα λέει δουλεύει. Ο αθλητής, είπαμε, δεν είναι κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Τρεις ώρες για να προλάβει να κάνει μια μυϊκή ομάδα. Χρειάζεται 4-5 ασκήσεις που να επιστρατεύονται όσο γίνεται περισσότερες μυϊκές ομάδες. Έτσι έχει πάρα πολλά καλύτερο αποτέλεσμα. Με την κατάλληλη ένταση και την κατάλληλη ποσότητα μπορούμε να πετύχουμε την υπερτροφία. Πόσο μισέ να μεγαλώσει, πόσες επαναλήψεις να κάνω, πόσα σετ να κάνω. Τούτα έχουμε τα πιο κάτω. Επίσης, πρέπει να δουλέψουμε την προφόρτωση. Δηλαδή, σκεφτείτε το γαστροκνήμιο. Μπορώ να κάνω το γαστροκνήμιο, όπως σήμερα εγώ θα το πω μου τώρα σε 0 μοίρες, ας σηκωστώ πάνω, δουλεύω γαστροκνήμιο. Πολλοί όμως ξεκινούν παρνητικές μοίρες. Δηλαδή, όταν λέμε, αν το πόδι πάει κάτω, ένα αυτή πάνω, δουλεύει καλύτερα. Γιατί ξεκινώ από μια διάταση του μυός, από μια πλειομετρία. Και έχω την προφόρτωση, όπως το λάστιχο, όπως το τόξο. Πάντα τραβήσω λίγο το τόξο, μικρή απόσταση. Αν το τεντώσω παραπάνω, πάει πιο μακριά. Αν το παρατεντώσω, είναι αποπή. Οπότε, ο μυς έχει ελαστικές ικανότητες. Πρέπει να βρούμε το ιδανικό εύρος κίνησης, ώστε να τον τεντώσουμε λίγο και μετά να μας δώσει έξτρα δύναμη που τούτο γίνεται πάντα στα άλματα.
Οπότε, εφτάσαμε τάμε, ένταση επαναλήψης. Οτιδήποτε κάτω από 90% θεωρείται υπομέγιστη ένταση. Που 90% και πάνω μπορούμε να μιλούμε για μέγιστη ένταση. Τούτες οι επαναλήψεις είναι απλά... είναι απλά ενδεικτικές. Έτσι σημαίνει ότι όλοι στα 85% να μπορούν να κάνουν 8 επαναλήψεις. Εξαρτάται από την προπονητική εμπειρία, εξαρτάται κάποτε από την άσκηση. Αν είναι απλή άσκηση, αν είναι σύνθετη άσκηση με τεχνικά στοιχεία. Ό,τι και να γίνει όμως, κάτω από 75% της μέγιστης, ένα αξίζομαι να δουλεύουμε, αν θέλουμε να αύξηση της δύναμης. Κάτω από 75% ή πάνω από 12 επαναλήψεις, μιλούμε καθαρά για αντοχή στη δύναμη. Ανάλογα με την εμπειρία, ανάλογα με την ικανότητα του κάθε ενός, προτιμώ τις μέτρες προς ψηλές εντάσεις. Δηλαδή ένας αθλητής, όχι κάποια εμπειρία, οι 10-12 επαναλήψεις γίνονται στην αρχή της περίοδου, απλά για να ξεμουστιάσει με τις διακοπές του. Οι παραπάνω πλέον προπονητές δύναμης ασχολούνται με εντάσεις πάνω από το 85%. Θέλουμε ποιότητα στην προπόνηση. Γιατί με την ψηλή ένταση, πιο λίγος ο χρόνος που γυμναζόμαστε και πετυχαίνουμε πιο πολύ ώρα, αλλά και καλύτερα αποτελέσματα. Καλές οι δεκάρες, δωδεκάρες, ειδικά αν έχουμε αρχάριο. Ή, λέγοντας αρχάριος, που 12 χρόνων και πάνω, που 12 χρόνων και πάνω μπορούμε πλέον να κάνουμε εξειδικευμένη προπόνηση στους παίκτες. Ένας 12χρονος μπορεί να κάνει εξειδικευμένη προπόνηση αντοχής, εξειδικευμένη προπόνηση δύναμης. Θα πάρουμε στα βάρη κάποιο 12χρονο να κάνει δύσκολα με καθίσματα, να κάνει στριψίματα, αλλά επιβάλλεται να αρχίσουμε να δουλεύουμε δύναμη. Που την άλλη, επιβάλλεται να το βάλουμε στα βάρη για να μάθει τεχνική, όχι να σηκώσει πολλά κιλά. Ούτως ώστε να φτάσει στα 16-17, να μπορεί ήδη να μπει να κάνει βάρη, κανονικά βάρη. Το θέμα είναι να μην το παρακάνουμε στα κιλά. Αλλά από 16 χρονών και πάνω, άλλα αθλήματα δουλεύουν βάρη κανονικά. Ναι, ελαφριά κιλά, αλλά δουλεύουν τις κανονικές ασκήσεις που να δουλέψουν εμείς σήμερα. Οπότε, με φοηθείτε τη δύναμη. Ναι, στις μικρές ηλικίες, έχετε να τους διδάξετε τεχνική, έχετε να τους διδάξετε πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολλή διδασκαλία, είναι μόνο προπόνηση. Όμως, η φυσική κατάσταση είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πάνε κάποιος που τα 12, το 16, που είναι αγύμναστο. Μετά τα 16-18 χρόνια να το θέλεις, πώς είναι να προλάβει να κάνει. Θα δεν καλλιεργηθεί μια κουλτούρα, κάνω προπόνηση, έχω αντοχή, έχω δύναμη, έχει κάτι να σημαίνει. Οπότε επιβάλλεται το από τις μικρές ηλικίες να μπει το πρόγραμμα δύναμης. Σήμερα έχουμε πρώτα τακτική, μετά να κλείσουμε δύναμη. Έχουμε αυτό να κλείσουμε αερόβιο. Βάλετε μες στην προπόνησή σας. Δεν ξέρω πόσες ώρες πάνε η προπόνησή σας, αλλά σήμερα μια ώρα δεν κάνει κανέναν άθλημα. Δηλαδή θα κάνεις μια ώρα μες στο γήπεδο, να σας μετά μια ώρα πάρει τουλάχιστον. Χωρίς να ξέρω πώς πάει το σύστημα, η προπόνηση φυσικής κατάστασης θέλει την ώρα της. Είναι 5-10 λεπτά που παίρνει. Είναι μια προπόνηση που μόνο της. Οπότε, αν είχαμε την πυραμίδα μας, γύρω στο 75% κάποιος κάνει 10 επαναλήψεις, κάποιος κάνει 12, όσο ανεβαίνει η ένταση, λιγοστεύουν οι επαναλήψεις. Ένα έτσι χοντρός κανόνας. Κάθε 5 κιλά που πάμε πάνω, κάνουμε μια επανάληψη λιότερη. Δηλαδή, ας τα 50 κιλά πάνω, κάνω 10 επαναλήψεις. Μπορώ μετά να πω στα 55 και να βάλω 9 επαναλήψεις. Ή να πω στα 60 και να προσπαθήσω για 8 επαναλήψεις. Αυτό είναι το πράγμα, είναι ένας κανόνας που μπορεί να σας βοηθήσει. Κάθε 5 κιλά που ανεβαίνετε, μια επανάληψη λιότερη. Πολλοί κόσμοι δουλεύουν πυραμίδες στα βάρη, δηλαδή ξεκινά πρώτο σετ 10 επαναλήψεις. Βάλει 10 κιλά πάνω, 8 επαναλήψεις. 10 κιλά πάνω, 6 επαναλήψεις. 10 κιλά πάνω, 4 και προσπαθεί μετά να κάνει 2. Οπότε, στην ουσία, τα πρώτα σετ, σαν το ζέσταμα.
το να κάνεις 10 επαναλήψεις για πολλούς άνθρωπες είναι το ζέσταμα. Οπότε ένας που έχει 60 50, ένας που κάνει 100 κιλά, μπορεί να ξεκινήσει από τα 50 κιλά να κάνει δεκάρες, ένα σετ. Να πάει στα 60 να κάνει οκτάρες και μετά μπορεί να θέλει να δουλέψει 6 επαναλήψεις. Να θέλει να δουλέψει σε ψηλή ένταση και να μείνει να κάνει 3 σετ στα κιλά που κάνει 6 επαναλήψεις. Η πυραμίδα δουλεύει και ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει να κάνουμε είτε ένα σετ σε κάθε στάδιο της πυραμίδας, είτε τρία σετ σε ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε. Οπότε, τούτος είναι ένας πίνακας που το National Strength and Conditioning Association της Αμερικής. Στο 100% κάνουμε μια επανάληψη. Στο 95% περίπου κάνουμε δυο. Και βλέπουμε ότι στο 75% κάνουμε 10 επαναλήψεις. Άρα κάποιος αθλητής μπορεί να ξεκινήσει που ζέσταμα στο 75% και μετά μπορεί να πάει στο 85% και να μείνει να κάνει 3 σετ. Γιατί χρειάζεται ποσότητα στα σετ για να δουλέψει. Δεν μπορώ να σας πω μια συνταγή μόνο τι είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε αθλητές, αθλητές, έχουμε μέτρο επίπεδο, έχουμε πολλά καλά γυμνασμένους. Εντελώς διαφορετικό είναι το πρόγραμμα που μεταδουλέψατε με τον έναν και τον άλλο. Προσπαθώ να σας δώσω κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Άρα αν κάποιος, αλλά ό,τι και να γίνει, για να δυναμώσει έναν κορμί, θέλουμε να είμαστε με 75 με 80 τουλάχιστον και πάνω. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση δύναμης και να είσαι στο 5%. Δεν φταίει, δεν θα δυναμώσει ποτέ. Οπότε, αν θέλετε δύναμη, τα βάρη πρέπει να βαρετά. Ο αθλητής πρέπει να συγχρώει, πρέπει να προσπαθήσει για να βελτιωθεί. Οπότε, από ένα βιβλίο του Human Kinetics, όσο πιο μεγάλα είναι τα γράμματα, τόσο παραπάνω δουλεύουν στη συγκεκριμένη ένταση. Βλέπουμε εδώ η ένταση που κάνουμε στις 2 επαναλήψεις, 3, 4, 5, 6, 7, 8, η ένταση που κάνουμε πάνω από 20 επαναλήψεις. Και βλέπουμε ότι μέχρι και 6 επαναλήψεις δουλεύουμε μυκή ισχύ, μυκή απόδοση, το power που να βγάλει και καθαρή δύναμη. Δεν έχει όμως πολλή υπερτροφία. Δεν έχει πολλή αντοχή, μυκή αντοχή, υψηλή ένταση. Αντίθετα, που 12 επαναλήψεις και πάνω έχουμε πάρα πολλά καλά αποτελέσματα όσον αφορά το θέμα μυκής αντοχής, αλλά ούτε υπερτροφία έχουμε, ούτε δύναμη έχουμε. Οπότε, ανάλογα το τι θέλει να πετύχει ο καθένας, προγραμματίζει την προπόνηση του. Μπορεί να προγραμματίσει δύο προπονήσεις την εβδομάδα για υπερτροφία και μια για μυκή αντοχή. Και ξέρω, αρχές της περίοδου μπορεί να έχει δύο φορές μυκή αντοχή, μετά να βάλεις πιο μικρή αντοχή και μια μέτρια και μετά έστρα από 4 εβδομάδες να το γυρίσει σε μέγιστη. Βέβαια έστρα από 4-5 εβδομάδες, δεν πρέπει να είμαστε, θα πόσο πάει. Δεν θα προλάβω έτσι. Άλιστα. Να ρωτήσω, η υπερτροφία είναι επιτυχάνεται στις μικρές επαναλήψεις, δηλαδή να... Έχανεται όχι. Είναι επιτυχάνεται, λέει. Επιτυχάνεται και με εξάρες επιτυχάνονται και με πεντάρες επιτυχάνονται τελικά. Απλά στη φυσιολογία, καμιά φορά τα πράγματα πρέπει να μπουν μια κόκκινη γραμμή να αποδουλεύει. Οπότε, παραπάνω με εκείνη την υπερτροφία, έχουμε γύρω στις 8, αν το και δεκάρες. Αλλά σε κάποια φάση να δουλέψεις και μέγιστες. Ή να σου πω διαφορετικά, ξεκινάς να δουλεύεις με 8 επαναλήψεις, θα μπω κάστες 12. Δυναμώνει ο μυς, ναι, αλλά σε κάποια φάση έχετε σταθεροποίηση, κάνει ένα πλατό αθλητής. Τότε, αν συνεχίσει να προπονήσει υπερτροφία, μπορεί να μην δει αποτελέσματα άλλα. Πρέπει να τον ξεκολλήσει, να το στείλει πιο ψηλέ εντάσει για 2-3 εβδομάδε, να ξεκολλήσει που είναι το πλατό και μετά να τον επαναστρέψει και να συνεχίσει να βλέπει αποτελέσματα. Γενικά, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα στη δύναμη και στην υπερτροφία χρειάζεται τουλάχιστον 8 εβδομάδε. Και επανέρχομαι στον προπονητικό προγραμματισμό. Η προπόνηση προετοιμασίας με την ομάδα δεν έχει να κάνει καμία σχέση με φυσική κατάσταση να προλάβετε να χτίσετε φυσική κατάσταση. Δεν θα προλάβετε μέσα στις 6 εβδομάδες που κάνετε 8 να προλάβετε να κάνετε φυσική κατάσταση. Τη στιγμή που το πρωτάθλημα κλεί, πότε κλεί, και οι παίχτες έχουν 4 μήνες διακοπές, το holidays, θέλουμε ένα μήνα να τους συνεφέρουμε τις διακοπές του. Θέλουμε και άλλο 3 εβδομάδες να αρχίσουν να
να αντιδρά το σώμα προς το να βελτιωθούν και ξαφνικά έρχεται το πρωτάθλημα. Άρα δεν θα με πετύχετε κοντά στο τίποτα. Λοιπόν, η περίοδος προετοιμασίας, στο εξωτερικό που έχουν περίοδο προετοιμασίας, είναι η περίοδος που γυμνάζεται ο κάθε παίχτης πριν να πάει στην ομάδα. Είναι ρόλος του προπονητή της ομάδας να του κάνει δύναμη και αντοχή. Απλά συντηρά τους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Καυκάς Ούλος είναι ο παίχτης να έρθει την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας γυμνασμένος. Τώρα ποιος είναι να το γυμνάσει, αν έχει λεφτά να πάει με ένα personal trainer, ή μπορεί η ομάδα να έχει ένα γυμναστή για το off-season, να υπάρχει περίοδο, βασικά η περίοδος της ομάδας, να είναι απλά η περίοδος προετοιμασίας για το πρωτάθλημα, όχι η περίοδος προετοιμασίας να χτίσουμε φυσική κατάσταση. Εν προλαβαίνετε να χτίσετε φυσική κατάσταση μέσα στην περίοδο προετοιμασίας όπως υπάρχει τώρα. Γιατί πρώτα είναι η περίοδος, δύο πόσα πράγματα να δουλέψετε. Αφού πρώτος μήνας πάει, ας πούμε να ξυμωθιάσει ο άλλος. Άρα, τούτο που εισηγούμε, χωρίς να ξέρω πόσο εφικτό είναι, αλλά σε έναν ονειρικό κόσμο, ο παίκτης θα γυμνάζεται 12 εβδομάδες τουλάχιστον και μετά να έρθει να κάνει ακόμα 6-8 με την ομάδα. Παίκτης που κάνει πάνω από 3 εβδομάδες αποχή το χρόνο, 3 εβδομάδες, όχι 3 μήνες, 3 εβδομάδες, χάνει. Ό,τι έχτισε αρχίζει, χάνει, φεύγουν όλα. Και μετά, πότε να ξανάρθει. Οπότε, εύκολα έρχονται ξένοι παίχτες ή παίζετε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και λέμε πετούν οι άλλοι. Μα είναι και πετούν, δεν είναι υπεράθροποι. Είναι απλά γυμνασμένοι και ο μέσος Κυπρέος παίχτης είναι απλά αγύμναστος. Εδώ μην διαφορά. Γυμνασμένος με αγύμναστος. Οπότε, για να πετύχουμε γυμνασμένους δυνατούς παίχτες, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο. Χρειάζεται και ο 3 μήνες προπόνηση φυσικής κατάστασης και μετά η περίοδος της ομάδας. Έτσι θα καεί ο παίκτης. Γιατί στην Κύπρο, επειδή συνηθίσαμε να είμαστε όλοι γυμναστοί, εκτός που έχει το 3 αθλήματα. Ή από και ποδοσφαιριστές. Έχουμε 8 εβδομάδες. Για να σας διακόψω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Αντώνης ήταν παίκτης τότε. Όλοι έγιωσα το 85. Έφτασα σαν περίοδο να κάνουν 7 και 8 εβδομάδες προετοιμασία με ομάδες οι οποίες ούτε 7 είχαν προετοιμασία. Ερχόμαστε τώρα το 2017, Αντώνη, και κάνουμε 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες προετοιμασία και ξεκινούμε. Κάποιοι θεωρητικοί... Μαζί είναι κάμα 5 μέρες. Μαζί είναι κάποιοι θεωρητικοί έρχοντας όνομα σου, στηρίξαν ότι η προετοιμασία μπορεί να γίνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο χωρίς να αρκενεί στίβο. Δεν θα πω πολλά πράγματα να είχαμε. Γι' αυτό είπα ότι η εργοφυσιολογία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την προετοιμασία. Ο τελευταίος πίσω είναι ο Μάριος Αργυρού. Θυμάσαι πόσο καιρό έκαναν προετοιμασίες με την ΕΝΑΦ, λέω ψέματα. Ωραία. Εγώ είμαι υποστηριχτής αυτά τα οποία λέει ο αγαπητός συνάδελφος. Μπορεί τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσα να κάνω κοινά που θέλω, όχι γιατί εξαρτητούν που πέναν από άλλους, αλλά τούτα τα οποία λέει χαίρομαι, αν είδετε σήμερα, είμαι μαζί σας που την αρχή. Κάνω ένα refresh αυτά τα οποία είχα κάνει παλιά και πολλά πράγματα τα οποία ατονηθήκαν που με έναν λόγο του ότι 3-4 χρόνια να μην έδουλεψα, τώρα κάνω το πάκτι το λεγόμενο, αλλά τροφοδότηση και μαζί με την κασέτα ξανά μελέτη. Έτσι να προχωρήσετε παρακάτω. Και χαίρομαι γιατί λέει πολλά πράγματα τα οποία είναι πολλά σημαντικά στην εξέλιξη σας. Κύριε Άγγελο, σωστά, είσαι καλά. Εμείς είμαστε πιο παλιοί, περάσαμε πιο άλλες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε που σχεδόν από το τίποτε, αλλά εκείνο που με στεναχωρεί και το λέω γιατί είναι πολλά σημαντικά κομμάτια, έγινε το 2017 να μηδενίζουμε την προετοιμασία και περιμένουμε μετά ψηλά αποτελέσματα και έχω συνάρτηση με τους πολλούς τραυματισμούς, έτσι. Ο τραυματισμός γίνεται είτε πολλά τους τεχνική, είτε άμα πάμε να το παρακάνω. Χρειάζεται και η πολλή προπόνηση παραχωρεί τραυματισμό. Με θέμα να υπάρχει μια ισορροπή γενικότερα. Ας πω γιατί το έχω πει, διότι έτυχε συνάδελφος παίχτης, ο οποίος τώρα είναι συνάδελφος, να κάνουμε μαζί μου σε εθνικό επίπεδο προετοιμασία 5 εβδομάδες και τα λοιπά, να κάνουμε προπόνηση την οποία να κάνουμε ίσως ξανά μαζί του. Και όταν άκουσε κάποιες άλλες θεωρίες, έτυχε και είπε μαζί μου ότι σαν καρύδι επέλανε μας μέσα στο γήπεδο, έκαναμε τόσα πράγματα που ήταν τρόπος να με μειώσει μπροστά σε συναδέλφους. Να με όμως ακούτε τα πολλά καλά, ανάφερε και 8 εβδομάδες προετοιμασία και μάλιστα ανάφερε ότι κάποιος που κάθεται 3 εβδομάδες και γράψε το πράγμα
σε απραξία ξεκινά από το μηδέν. Να μην τα ξεχάσει. Μπορεί να τα πω πιο μετά, απλά κάνω την ερώτηση. Ξέρουμε ότι μιλούμε για ένα αγγελικό κόσμο, όπως είπες πριν. Στην Κύπρο είναι δύσκολο να βάλουμε τους αθλητές μας όχι καθημερινά σε γυμναστήριο. Ναι. Πόσες μέρες την εβδομάδα πρέπει να κάνουν βάρη. Ναι. Και δεύτερο, πότε πρέπει να κάνουν τα βάρη. Προηγουμένως είπες ότι, δεν ήξερα το πιάσα σωστά, είπες αν κάνετε μια ώρα προπόνηση, πρέπει να τους κάνετε μια ώρα βάρη. Μιλάς για συνεχόμενη. Όχι, μπορεί να είναι συνεχόμενη, αν δεν έχεις άλλη ευχαίρεια. Το βατάμα, γενικά, η κάθε παράμετρος για να βελτιωθεί στον άνθρωπο θέλει μίνιμουμ 2, ιδανικά 3 φορές την εβδομάδα. Και το σπριν θέλει πιο 3 φορές την εβδομάδα και η δύναμη θέλει πιο 3 φορές την εβδομάδα. Απλά, διαφορετικά πράγματα μπαίνουν σε διαφορετικές φάσεις της περιόδου. Αλλά ένας αθλητής, οποιοδήποτε αν εξαιρέσω το γυμναστήριο, το πόδι μου, για όλα τα άλλα αθλήματα θέλουν να δυναμώσουν για να είναι πιο δυνατοί μες στον μπάστερ, μες στο βόλιο, μες στο ποδόσφαιρο. Τούτοι αθλητές μπορούν να κάνουν πιο μήνυμο με 3 φορές την εβδομάδα βάρη, ειδικά στην προετοιμασία τα βάρη είναι βαρετά, εντάξει, για να χτίσουμε. Και μετά, ακόμα και μέσα στην αγωνιστική περίοδο, μπορούν να γίνονται βάρη και μπορούν να γίνονται και μέγιστα βάρη. Γιατί τα μέγιστα δεν έχουν τόσο πολύ κούραση, και συντηράς τη δύναμη σου. Δηλαδή, ένας που έκτισε δύναμη, που έκανε την περίοδο προετοιμασίας, 8 εβδομάδες, σε δυνάμωσε. Αν μπαίνει μέσα στα βάρη μια φορά την εβδομάδα και κάνει μια μέγιστη επανάληψη, συντηρά τη δύναμη του για 16 εβδομάδες, για 4 μήνες. Δηλαδή, αν έκανε 100 κιλά πάνω, μια φορά την εβδομάδα μια επανάληψη στα 100, μια στα 90, μια στα 95. Και είναι το 100 λόγο συγκρότηση κάθε εβδομάδα. Συντηρείται. Δεν το χάνει. Οπότε ακόμα και εκεί, πολλοί κόσμοι που ακούω από κάποιε ομάδε. Δηλαδή παίζουν Σάββατο, Κυριακή έχουν ρεπό από κατάσταση, Δευτέρα έχουν χαλάρωμα και Τρίτη να ξαναβγουν προπόνηση. Δεν είμαστε όλοι τη Δευτέρα το χαλάρωμα, είμαστε η μέρα χαμένη. Δηλαδή η αποκατάσταση. Δηλαδή κάνουν τη Δευτέρα προπόνηση για να πει το καταρτικό. Το καταρτικό έρχεται ήδη, που το πρώτο μισάρο είναι ξεκίνησε και καθαρίζει. Οπότε έπαιξε Σάββατο. Ναι, κάτσε κύριε και ξεκουράστο. Επιβάλλεται το ρεπό μετά τον αγώνα. Δευτέρα πάμε στα βάρη. Τρίτη κάνει ότι στο γήπεδο. Γίνεται. Είναι θέμα προγραμματισμού. Ή αν θα κάνεις τη Δευτέρα να βάρει σου, να μπει ελαφριά η προπόνηση. Να μπει ελαφριά το ρεπό. Ναι. Ή κάτι έτσι να είναι ελαφρύ στο κομμάτι. Οπότε μπαίνει. Θέμα προγραμματισμού. Ούτε θέλει ο μπασκετμπολίστας πρέπει να δυναμώσει για να πιέσει πιο δυνατά τον μπάσκετ. Έφτανε κάθε μέρα μες τα βάρη. Όμως, συμπληρωματική προπόνηση φυσικής κατάστασης πρέπει να γίνει. Τώρα, αν ήταν ένας επαγγελματίας και να πάει το πρωί να κάνει τα βάρη του και το απόγευμα προπόνηση με την ομάδα, μια χαρά. Ειδικά αν έχουμε 4 ώρες διαφορά από τη μια προπόνηση στην άλλη, έφερε καλύτερα. Δηλαδή, να πάει το πρωί, ξέρω εγώ, 9 με 11 να κάνει τα βάρη του, ώστε το απόγευμα να περάσανε 4 ώρες. Τέλειο. Όμως, αν δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει συνεχόμενα μέσα στην ίδια προπονητική ομάδα το απόγευμα. Αν θα τους κάνεις τεχνική, τακτική, και όχι αερόβια προπονήση, αραχτικό, μπορεί μετά να μην να κάνει βάρη. Να είναι τεχνική. Μπορεί να γίνει το ίδιο γίνεται με το αερόβιο ή με το αναερόβιο. Δηλαδή, μπορούμε να δουλέψουμε πρώτα τεχνική, τακτική, ήρεμα, και μετά να κάνουμε το αερόβιο κομμάτι. Ή την ας πούμε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ξέρω να κάνεις τακτική αερόβιο και μετά τακτική δύναμη. Γίνεται πάλι. Γίνεται. Ειδικά τώρα με τις, προπονήσεις ψηλής έντασης, το HIIT, το High Intensity Interval Training, σε μισή ώρα είναι ευχάριστο. Τα βάρει ο έθνος μισή ώρα, τα βάρει τον παραπάνω. Στους επαγγελματίες, στους παίκτες, στην αγωνιστική περίοδο. Τη Δευτέρα κάνουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε πει μια φορά την εβδομάδα καθαρά δύναμη. Ναι. Αν το πρόγραμμα το εντέκτο του απόγευμα να δούμε έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο βάση τακτική. Αν την Τετάρτη δεν παραλαμβάνουν οι επαγγελματίες οι παίκτες όμως κάτι μεταξύ αερόβιου από 6 έως 8 επαναλήψεις. Τετάρτη δεν θα μπαίνει κατ' 8. Κυριακή τα παιχνίδια. Κυριακή το παιχνίδι. Τρίτη
τρίτη πρώτη πάρει, πέτσι ήταν πιο ελαφρύ, τότε παραπάνω τα χειρίνα. Η δύσκολη με τα βάρη θα ήταν η πρώτη προπόνηση. Η πρώτη, δηλαδή Κυριακή, την τρίτη θα ήταν τα δύσκολα τα βάρη, την πέμπτη να βάλει κάτι πιο εκρηκτικό, πιο ελαφρύ. Ναι. Αντί δηλαδή για συντήρηση, μες την συντήρηση. Οπότε, όγκος προπόνησης ανάλογα με το στόχο. Αν θέλω δύναμη, 6 επαναλήψεις, 2 με 6 σετ. Αν θέλω μικρή ισχύ, 3 με 5 επαναλήψεις, 3 με 5 σετ. Αν θέλω υπερτροφία, 6 με 12 επαναλήψεις, μηνίσκω στο 8, αν και φυσιολογικά μπορεί να λύνει και 5-12, 3 με 6 σετ. Μικρή αντοχή, πάνω από 12 επαναλήψεις. Οπότε, μπορούμε να μείνουμε 6 με 8 επαναλήψεις για την υπερτροφία. Θέλουμε τα 3 με 6 σετ, όλα σας 3 σετ είναι αρκετά και για αλήθεια να δουλέψετε το 3 ασκήσεις για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο τετραδιάφαλος. Πώς, μπορείτε να κάνετε 3 σετ ημικάθισμα, κάνετε και 3 σετ προβολές και 3 σετ ανεβασμό στον πάγκο. Μην κάτσετε να κάνετε 6 σετ μόνο ημικάθισμα. Κάνετε 2 ασκήσεις 3 και 3, αλλά 3 σετ των 6 επαναλήψεων. Για να κάνω 6 επαναλήψεις, σημαίνει ότι είμαι στο 80% μου. Δεν μπορώ να μπω κατευθείαν στο 80%. Πρέπει να κάνω ζέσταμα. Άρα μπορεί να γίνουν ένα πιο ελαφριά σετ ζέσταμα, να φτάσω στην ένταση που πρέπει να φτάσω και να για μένα κάνω τα 3 σετ. Άρα σήμερα πρέπει να κάνω 5 σετ μέσα. Για εγώ που θέλω να κάνω 80 κιλά πάνω. Να κάνω ζέσταμα στα 50, να κάνω ζέσταμα στα 65, και μετά να πω στο 80 να κάνω 3 σετ για μένα που πρέπει. Οπότε τα 3 σετ δεν είναι 3 σετ. Ένα ζέσταμα, 2, 3 έκαματα. 3 καθαρά. 3 καθαρά. Άρα έχουμε σύνολο 5 σετ σε μια ανάστηση. 2 ζέσταμα και 3. Μετά να πω σε άλλη ανάστηση. Επίσης, είναι καλό να δουλεύουμε μια μπόστια, μια σέρκα. Δηλαδή, ξεκινούμε πάντα με μεγάλες μικρές ομάδες. Ξεκινούμε πάντα με τη μεγάλη την άσκηση. Και μετά πάμε στις πιο μικρές. Άρα μπορεί να ξεκινήσω να πούμε το στρίψιμο που πιάνει όλο το σώμα. Αλλά παραπάνω δουλεύουν πώς. Μετά να πάμε να κάνουμε μπάνκο, μετά να έρθουμε να κάνουμε ημικάθισμα, μετά να κάνουμε κάτι κορμό και μετά να έρθουμε να κάνουμε ξανά προβολές. Οπότε οι τρεις ασκήσεις πώς και τρεις σερκ. Κάποιοι προτιμούν τη σειρά λέει για να γαλακτώσει ο μυς να τον κρούσω να πιάσει εγώ κάτι κουβέντες τέτοιες. Για να πετύχει ο αθλητής υπερτροφία, δεν χρειάζεται να καταστρέψει το μυ. Και χρειάζεται αρκετή ξεκούραση. Η ψηλή ένταση, οι λίγες επαναλήψεις, θέλουν αρκετή ξεκούραση. Ευχήκαν κάποτε κάτι έρευνες και τώρα το βιβλίο αναφέρει. Το λέει έναν 1,5 λεπτό διάλειμμα. Ναι, έναν 1,5 λεπτό διάλειμμα. Στην μια προπόνηση, το ένα λεπτό διάλειμμα ανεβάζει την τεστοστερόνη ψηλά. Οπότε θεωρητικά πιο ψηλή τεστοστερόνη, πιο ψηλό ρυθμό αναβολικό, ο μη να χτίσει παραπάνω. Μάλιστα. Έπιασαν το ίδιο έρευνα και κάναμε για 8 εβδομάδε. Ένα που γίνεται. Μπορεί στι αρχέ το ένα λεπτό διάλειμμα να ανεβάσει την τεστοστερόνη στα υψη. Στι 8 εβδομάδε όμω, πιο μεγάλο μήνυμα είχαν γίνει κανένα 5 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των σέρων. Γιατί δίνει αρκετό χρόνο ξεκούραση στο μη, είναι πιο ποιοτική προπόνηση, πιο καλή εκτέλεση τη προπόνηση. Άρα, αν έχω να κάνω 3 σετ και 5 λεπτά διάλειμμα, σε θέλω μισή ώρα να κάνω άσκηση. Αν θα κάνω 4 ασκήσεις, σε 2 ώρες βάλω. Σε ένα ο κόσμο ζω. Στον κόσμο που δουλεύει. Που δουλεύει το πρόγραμμα. Λοιπόν, η ένταση τώρα. Αν θέλω να κάνω δύναμη πάνω από 85%. Η μικρή ισχύ 75% με 85%. Υπερτροφία, πιάνει και το 67%, αλλά τούτο 85% παίζει. Η χαμηλή ένταση δεν μ' αρέσει. Δεν δουλεύει τόσο πολύ. Θα πάτε να παίξετε μπάσκετ σε χαμηλή ένταση. Θα κάνετε άλμα με χαμηλή ένταση. Θέλετε δύναμη. Άρα, ό,τι και να κάνετε, που το 85 γίνεται προς τα πάνω, σε κάθε προπόνηση πρέπει να φτάνετε προς το 85. Έγινε να μιλήσετε με το 60 ή το 70. Έτσι θα δουλέψει για μπάσκετ. Για fitness, τα γυμναστήρια είναι πιο μέτρη ένταση. Ρισκαριστήριο δε χαλαρά. Ο αθλητής πρέπει να ζοριστεί στην προπόνηση. Οπότε, κάθε προπόνηση, είτε για να πετύχετε, και υπερτροφία, και μικρή ισχύ, και δύναμη, το 85% κάνει τα ούλα.
Οπότε γιατί να μην πάτε για μένα και να δουλέψετε και η δύναμη να χτυπά και η υπερτροφία να δεν είναι να δουλέψετε. Ξεκούραση. 2-5 λεπτά χρειάζονται. Υψηλές εντάσεις χρειάζονται. Ναι, αν θέλω να κάνω υπερτροφία με το 1,5 λεπτό, βασικά για μόνο 1,5 γαλακτικό. Το γαλακτικό είναι ένα ερέθισμα με έμποσε μηχανισμούς που προκαλεί ένα φούσκωμα του. Όμως εσείς δεν θέλετε απλά υπερτροφία για ένα διαγωνισμό στον bodybuilding. Θέλετε κορμί δημιουργικό. Θέλετε κορμί δυνατό, εκρηκτικό, να δουλεύει μέγιστα μέσα στο παιχνίδι και να αντέχει και με τα μέγιστα. Οπότε, δώστε τους την ξεκούραση. 2-5 λεπτά. Αν να κάνεις μια αναστήση δύσκολη στο 90%, αφού μόνο το που σηκώνεσαι, παθαίνει υποπίεση είναι ο άλλος, αρχίζει και ζαλίζεται. Ενώ βάλεις να κάτσεις 3-5 λεπτά να συνέλθει. Και μετά να ξανακάνει το επόμενο σετ. Μην το φοηθείτε. Ένα αθλητές που έχει εμπάσει. Όπου άλλα, πρέπει να το κτίσετε να φτάσετε εκεί πάνω. Ξεκινάτε με το 70% από αυτές τις βάσεις, πηγαίνετε στο 80% και έχεις τσομή. Αλλά θέλουμε 8 εβδομάδες προπόνησης, πας στο 80-85% για να δούμε τα αποτελέσματα. Πριν τις 8 εβδομάδες, είναι τεράστιες οι διαφορές. Σίγουρα είναι να δουλεύουν σε ομάδες, κάνει ο ένας, ξεκουράζεται ο άλλος και αλλάζουν. Πόσες φορές τώρα την εβδομάδα. Προετοιμασία μπορεί να προδύναμει 4-6 εβδομάδες. Προετοιμασία ή προετοιμασία της ομάδας. Η προετοιμασία πριν έρθει στην ομάδα. Προτιμάται να γίνει η χοντροδουλειά όλη, το χτίσιμο. Με το που έρθω στην ομάδα, τούτη φάση, δηλαδή πριν ξεκινήσω πρωτάθλημα, 3-4 φορές. Με τα μισά. Άμα είναι να κάνει 6 φορές την εβδομάδα μόνος του να δυναμώσει, μετά να το ρίξετε στα μισά της, γιατί έχετε να κάνετε και τεχνική, έχετε να κάνετε αερόβια, έχετε όλα πράγματα να κάνετε μέσα στην ομάδα. Οπότε, στην αγωνιστική, 1-3. Άρα η δύναμη δουλεύεται ολόχρονα. Διαφέρει η ποσότητα, πόσες φορές την εβδομάδα, διαφέρει η ένταση, διαφέρουν τα διαλύματα. Όμως η δύναμη, όπως και το χείλη και τα χείλη, πρέπει να δουλεύονται ολόχρονα. Οπότε, πάμε να δούμε κάποιες ασκήσεις. Πρώτα απ' όλα λέει μας ότι κάποια αθλήματα, ποιους έχουν να κάνουν προπονητές, δεν μπορεί ένας προπονητής να τα κάνει όλοι. Κάποιες ελίτ ισπανικές ομάδες, ήταν να δουν ποιους έχουν. Λοιπόν, οι ομάδες του μπάσκετ επιάσαν άτομα με πτυχίο γυμναστών. Είχαν όλοι οι πτυχιογυμναστές, δεν δουλέψαν το προπονητικό κομμάτι. Ήταν η δουλειά τους μόνο η φυσική κατάσταση. Ούτε το σύστημα, ούτε τίποτε άλλο. Η φυσική κατάσταση ήταν η δουλειά. Ποιες ασκήσεις χρησιμοποιούσαν. Πάντα. Τα τραβούν έρκυθρα. Ημικάθισμα. Άλματα οριζόντια. Leg extension. Εκάμναν τρικεφάλους. Εκάμναν τρικεφάλους. Εκάμναση για γαστροκνήμιο, έκαναν shoulder press, έκαναν όλες τις μικρές ομάδες. Αλλά έκαναν προβολές. Ένα σωρό ασκήσεις. Δεν δουλεύκαν όλες οι ομάδες τις ίδιες ασκήσεις. Αλλά ήταν όλους, έκαναν όλον το σώμα. Αγωνιστική περίοδο. Όχι, γενικά μέσα στην προετοιμασία. Ποιες ασκήσεις δουλεύουν. Αλλά πάντα όταν μιλάτε εσείς για προαγωνιστική περίοδο, μιλάτε για τις 8 εβδομάδες. Ναι, προαγωνιστική είναι κύριε, όπως είστε όλοι ομάδα μαζί. Εγώ για ρεκόρτο το ζητούμενο είναι η προετοιμασία πριν από τους εβδομάδες. Πού είσαι στο πρώτο ρεκόρτο. Θα είσαι ψάρεμα. Εζητήσα και από το NBA, που τις ομάδες, ήταν ερωτηματολόγιο. Ποιες ασκήσεις βλέπετε. Κάποιοι είπαν ότι το ημικάθισμα και οι παραλλαγές του ήταν η πιο σημαντική άσκηση. Άλλοι προπονητές είπαν τα Ολυμπιακά βάρη. Άλλοι είπαν, πιο προπονητές μόνο, είπαν ότι οι ασκήσεις κορμού ήταν οι πιο σημαντικές. Βασικά έβαλαν τους να κατατάξουν τις διάφορες ασκήσεις
Πιάτερο είναι πιο σημαντική, δεύτερη είναι πιο σημαντική, τρίτη είναι πιο σημαντική. Και να δείτε ότι πάνω κάτω τέτοια πράγματα λένε όλοι. Ημικάθισμα, ολυμπιακά βάρη, κορμός. Variations of the squat, η δεύτερη άσκηση, προβολές, ολυμπιακά βάρη, πάγκος. Η τρίτη άσκηση πιο σημαντική, κάποιοι είχαν βάλει βάλε, το ολυμπιακά βάρη, τον πάγκο, το push press. Άρα τι και να γίνει, βλέπουμε ότι για όλους τους προπονητές, είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη, είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη άσκηση, όλοι δουλεύουν ολυμπιακά βάρη πλέον, με καθαρά έκρηξη, με έκρηξη στη μέγιστη δύναμη. Δουλεύουν το μικάθισμα και όλες τις παραλλαγές. Όπως ας πούμε, δουλεύουν προβολές, δουλεύουν πάγκο, δουλεύουν ώμους. Τούτα όλα γίνονται από όλες τις ομάδες, σε όλες τις χώρες. Άρα τούτο το πράγμα πλέον. Θεωρείται κοινή λογική, δεν θεωρείται εγώ το επιρρηνική επιστήμη. Πλέον είναι κοντά στο νου τούτες οι ασκήσεις. Όταν να κάνω μικάθισμα, να κάνω πάγκο, να κάνω προβολές, να κάνω ολυμπιακά βάρη. Πώς είναι να βάλω, 3 ώρες την εβδομάδα, 85% ένταση, εξεπαναλήψεις 3 σετ. Τον το πράγμα ποιο είναι εύκολο. Θεωρείται δεδομένο, θα το ξαναπώ. 3 ώρες την εβδομάδα βάρη, 3 σετ γερά στην κάθε άσκηση, εξεπαναλήψεις πώς το 85%. Και να μου κάνω ημικάθισμα, προβολές, πάγκο, όμως, ολυμπιακά βάρη. Αν τον το πράγμα γίνει, οι βελτιώσεις είναι μεγάλες. Τούτη συνταγή δουλεύει. 3 φορές την εβδομάδα πάλι, 3 σε 6 επαναλήψεις και έχουν μπορεί, όταν θα σου κάνει 6 επαναλήψεις και 7 είναι εύκολη. Όχι κάνω 10 και κάνω μόνο 6 γιατί 6 δουλεύουν. Σε μια ένταση που να βγάλει ο παίκτης 6 επαναλήψεις και 7 είναι μέσα στις εικόνες. Τι είναι η σωστή ένταση. Τις πιο με 5 λεπτά διάλειμμα, μας κάτσε για 5 λεπτά για να αντέξει να βγάλει 3 εξάρες γερές. 85% δηλαδή, αν μένει το 85% αν δεν μπορεί να το κάνει στο 85% η ένταση που να βγάλει 6 και 70% θα φτιάξει. Πλειομετρική προπόνηση. Έχουμε κατακόρυφα, έχουμε οριζόντια, πάνω από εμπόδιο, με χρήση πάνω, με κατεύθυνση προς τα εμπρός, αλλά και πλάγια, με το ένα μπορ, με εναλλαγές δεξιν-αριστερό. Όλες τις ασκήσεις θα τις ζούμε μετά στο πρακτικό μέρος. Σε το πρακτικό μέρος όλοι θα περάσετε για να δείτε πώς αντιδρά το κορμί, πώς νιώθει. Τι καταλάβετε την πρώτη φορά, αν κάποιες ασκήσεις κάποιος δεν τις ξανάκανε. Πώς τις αντιλαμβάνετε το κορμί την πρώτη φορά, πώς τις αντιλαμβάνετε όταν μας διορθώσει κάποιος. Ο όγκος τώρα της πλειομετρικής προπόνησης καθορίζεται από τον αριθμό των αλμάτων. Λες μια προπόνηση πλειομετρική εμιτσάει μεγάλη, λίγο πολλά, ανάλογα το πόσα πατήματα να έχουμε, πόσα άλματα. Σε έφηβους και αρχάριους μπορούμε να κάνουμε 100 με 150 άλματα. Σε κάποια αθλήματα όμως κάνουν και 250 άλματα. Ο μέσος παίχτης σας πόσα άλματα να κάνουμε στο παιχνίδι. Έβρετε. Αν θα κάνει 100 και στην προπόνηση κάνει του 50, δεν θα αντεξαρτάται 100 μες στο παιχνίδι, μόντας το νου. Αν κάνει 100 και κάνει του 120, έχει τσάντο μεγαλύτερο. Αν κάνει 100 και κάνει του 200 μες στην προπόνηση, είναι εύκολο το παιχνίδι, δεν θα δύσκολο. Προπόνηση είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Οπότε, διερωτηθείτε πόσα άλματα κάνει ο παίχτης μες στο παιχνίδι. Κάνετε το επειδή ως την προπόνηση. Έχει πίνακα. Έχει πίνακα καθορισμένο, δηλαδή έτοιμο. Δεν ξέρω. Έχει πίνακα για το NBA. Αν είσαι ο μέσος παίκτης του NBA, κάνει δώσα άλμα. Στην Ισπανία, με κάνουν άλλο time analysis, είπα ξέρω, κάτι διαφορετικό. Έχει 80-90 άλμα. Άρα, άμα έχω 90 άλμα τα μέσα στο παιχνίδι, τα 180 άλμα, είναι μια χαρά, έτσι την προβάνηση. Είναι πολλά. Είναι εύκολο. Θα τους ανεγάμε σήμερα το βόημα, δηλαδή. Και είναι εύκολο. Οπότε, τι γίνεται τώρα. Επιάσαν να δουν, όταν κάνουμε προπόνηση πλειομετρική,
Μετά να τη σταματήσουμε πόσο καιρό χάνονται. Τι να παίρνει. Μέσα στην αγωνιστική περίοδο, τούτο το πράγμα να είναι σε έφηβους, μέσα στην αγωνιστική περίοδο, εγυμνάσαν τους για 10 εβδομάδες και για μετά για τις άλλες 16, δεν τους έκαναν βεμετρική προπόνηση. Είδαν τι συμβαίνει μες στις 10 εβδομάδες και τι θα συμβεί αν σταματήσουμε για 16 εβδομάδες την βεμετρική. Και βλέπουμε τα μέτρη προπόνηση που χρησιμοποίησαν, που τούτο πράγμα είναι σίγουρα πετυχημένο. Σίγουρα μπορείτε να το δουλέψετε και εσείς. Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Εκάμασι ριμ τζαμπ, το φυλάς πάνω στο τεντώνεις προς τα πάνω. Εκάμαν ρίψι medicine ball που σκουάτ. Εκάμαν ζιγ-ζακ. Εκάμασι άλματα μόνο με το γαστροκνήμιο. Εκάμαν squat jumps. Εκάμαν άλματα με γονέτα στο στήθος, τα tuck jumps. Έκαναν alternate leg push-off, κάτι είναι αλλαγές ρυθμικές, πράγματα που είναι να τα δούμε και μετά. Lateral jump over the core, είχαν τους κόνους και πήγαιναν πλάγια. Και δείχνει μας ότι κάνουν ασύ. Τις διάφορες φάσεις, ότι εβδομάδα 1, εβδομάδα 2, τις εβδομάδες 3-4, την 5η, την 6η, την 7η, τούτο είναι πρόγραμμα έτοιμο συνταγή. Τού είναι το πράγμα τώρα. Άρα είχα σύν 2, 4, 6, 8, 10, είχα σύν 12 σετ που 10 άλματα, 120 και είχα σύν 130, 140 πατήματα. Άρα ήταν μεγάλος όγκος. Είδαν ότι μέσα στις 10 εβδομάδες χρησιμοποίησαν, είπαμε, sorry, τρίκυρη medicine ball, οι πάγκοι χρησιμοποίησαν τα 40 εκατοστά. Η εικόνη που χρησιμοποιούσα για τα άρματα τα πλάγια ήταν 28 εκατοστά. Οι πάγκοι που χρησιμοποιούσα από πάνω ήταν 30 εκατοστά. Τα εμπόδια ήταν 50 εκατοστά. Δεν ήταν τα μικρά τα εμπόδια, γιατί ήταν 50 εκατοστά εμπόδια. Άρα είναι σημαντικό και το ύψος του υλικού που χρησιμοποιούν. Εβελτιώθηκε η απόδοσή τους και μετά για 16 εβδομάδες δεν συντηρήσαν το. Οι έφηβοι φαίνεται ότι κρατούν το, δεν χάνεται εύκολα τούτη έκρηξη. Θέλουμε 10 εβδομάδες να την χτίσουμε. Αλλά μετά συντηρείται, έχανεται εύκολα. Οπότε αν την κάνετε και μια πιο φορές την εβδομάδα, συντηρείται άνετα καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Και μπορείτε τούτο το πράγμα να γίνει, λέει μας, πιο φορές μέσα στο πρωτάθλημα. Άλιστα. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος μεταξύ τα σετ και με τις ασκήσεις για την βιομετρική. Δεν πάει παραπάνω σε κυκλική του ή σε ασκήσεις. Οι βιομετρικές πρέπει να είναι σε maximum ένταση. Αν κάνεις 2 σετ το 10 και είσαι μόνο 15 δευτερόλεπτα ξεκούραση, δεν θα σε κάνεις. Αν εσύ να κάνεις τούτο μπορεί να βάλεις τα εμπόδια τώρα σε σειρά και να ξεκινάμε μάλλον ένα πίσω από τον άλλο. Υπάρχει μια ροή. Τούτο τώρα το δείτε πως είναι γραμμένο. Δεν νομίζω το χρόνο μετρούσα αυτό, 15 λεπτά. Δεν πάλι επειδή μεταξύ δύο μετρικές πρέπει να έχεις δύο μετρικές. Την βιομετρική, όσο και στην ομάδα, σε ποιο να πάει ένα πίσω από τον άλλο, ποιο ήταν πάντα στη μέρα. Νομίζω μερικές φορές τα προγράμματα συγχύζουν τις βιομετρικές με condition. Όχι, δεν καθαρά για έκρηξη. Οπότε, άμα έχει μια σειρά στη μέρα εμπόδια, σε εκείνο που ο πρώτος παίκτης πάει, ώστε να χτίσει αλλά σου ξεκουράστη. Είναι τόσο... Τι κρατά κανένα σου χρόνο. Ναι, αυτό δεν φάγει μόνο, δεν κάνει. Όχι, ναι, πιάνει η αρκετό, αλλά το σημαντικό όντως είναι το πάτημα και η ποιότητα. Οπότε, πάμε μετά να δούμε sprint και ευκαινησία. Οι δρομικές ασκήσεις, ένα πλαίσιο να μου πείτε ματούτες ξέρουμε. Ναι, δεν είχε κάτι που είναι τόσο καινούργιο, είναι τόσο άγνωστο. Μπορεί να τα ψηλά, μπορεί να τα μεσαία, μπορεί να τα χαμηλά, πώς πια πίσω, πώς πια μπροστά ψαλίδι. Το θέμα όμως, γιατί αν τα κάνουν κάποιοι πετυχαίνει και αν τα κάνουν κάποιοι άλλοι, δεν πετυχαίνει. Είναι θέμα έντασης, είναι θέμα τεχνικής. Και τώρα το δούμε μόνο μέσα στο γυμναστήριο σήμερα το μεσημέρι.
Οπότε οι ασκήσεις είναι παραδοσιακές, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να τις κάνουμε πιο αποδοτικές. Πρέπει η ένταση να μελιστεί, πρέπει η τεχνική να σωστεί, πρέπει σε κάθε πάτημα το πόδι να σπρώχνει. Θέλουμε sprint, θέλω πάτημα και σπρόξιμο. Όχι να κάνουμε sprint επί τόπου, ας πούμε, και το πόδι να μένει ενεργοποιεί. Τούτα πράγματα μόνο πρακτικά μπορώ σας τα δείξω. Επίσης, οι ασκήσεις σε σκάλα. Πλέον η σκάλα βλέπετε, ξέρετε. Πάμε προς τα εμπρός, συνδυασμοί μέσα έξω, μπρος πίσω πλάγια. Έχει πάρα πολλές ασκήσεις. Πάντα όμως, το σημαντικό είναι η σύντομη επαφή με το έδαφος. Και να μην ξέρουμε κάποιος αν είναι εκρηκτικός, να μην τον κοιτάζουμε. Ένας γυμναστής, ένας προπονητής μπορεί να ακούσει. Άλλο να ακούσει τον άλλο, σε λέει, κάνω δυναμικές ασκήσεις και ακούσει ένα πάτημα βαθύ. Και άλλο να ακούσει το πράγμα. Ξέρεις πώς δουλεύει ο άλλος. Ακούε, καταλάβετε. Οπότε δεν είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία να δούμε στην πρακτική. Ασκήσεις με σκάλα, χιλιάδες. Όλες δουλεύουν, φτάνει να ενταχθούμε στο πρόγραμμα και να γίνει σωστή εκτέλεση. Τούτο είναι το σημαντικό. Δρομικές ασκήσεις πάνω από εμπόδια, σημαντικό είναι η τεχνική. Πολλοί κόσμος πατά μύτες, αλλά το πέρμα κρέμεται κάτω. Άρα είναι λειτουργική υποδοκλινική. Πώς να το κάνουμε να δουλέψει να γίνει πιο σωστό. Ύψος των εμποδίων 15-30 εκατοστά. Ένα μέτρο περίπου μεταξύ των εμποδίων. Θέλουμε 10 εμπόδια στη σειρά. Γρήγορο το πέρασμα, αλλά με σωστή τεχνική. Τούτο τα εμπόδια τώρα, τη στιγμή που στον μπάσκετ έχουμε και πλάγιες κατευθύνσεις, μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς. Μπροστά, πλάγια, ξανά μπροστά, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε με την αλλαγή κατεύθυνση στον μπάσκετ. Στο στίβο όμως, στο στίβο μόνο μπροστά μας, δεν έχει καμιά σχέση. Το μπάσκετ όμως, κάνεις 5 μέτρα σπριν, αλλά στις κατεύθυνση. Δεν ξέρω άλλα, 30, το γήπεδο πόσα είναι 28 μέτρα, πόσα να κάνετε, 10 μέτρα σπριν το πολύ. Άρα μπορούμε να χτίσουμε, μπορούμε να στήσουμε ασκήσεις 5-10 μέτρα αλλαγή κατεύθυνσης, άλλα 5 μέτρα, άλλα 10 μέτρα. Έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε έναν χώρο, τρέχοντας και προς τα εμπρός και προς τα πίσω και με αλλαγή κατεύθυνσης. Ή για να δουλέψουμε και αντοχή στο sprint, μπορούμε να στήσουμε κόνους, να τρέχουμε 2 κόνους μπροστά, έναν πίσω, 2 μπροστά, έναν πίσω, 2 μπροστά. Και μπορούμε να το χτίσουμε εδώ σε όλο το γήπεδο, σε όλο το μήκος του γήπεδου του μπάσκετ, που δουλεύουμε και sprint, αλλά μαζεύει πολύ καλά αυτή την κορμή. Έναν τοχή στο sprint. Αλλά έχουμε τρέξιμο μπροστά, τρέξιμο πίσω, όπως συμβαίνει, και μέσα στο... επειδή βλέπω ότι οι επόμενοι ετοιμάζονται... Τώρα είμαστε... Λοιπόν, μπορούμε να χτίσουμε διάφορα σχήματα, διάφορες ασκήσεις. Οπότε, μπορούμε να βάλουμε 4 κόνους, τρέξιμο προς τα εμπρός, μετά μπορούμε να γίνουν πλάγια βήματα, τρέξιμο προς τα πίσω και μετά πάλι πλάγια βήματα. Οι αποστάσεις δεν υπάρχουν αποστάσεις, ποτέ αποστάσεις. Λοιπόν, τούτο δάμε, μπορούμε να το παίξουμε στη ζώνη, μπορούμε να βάλουμε διάφορες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο. Τώρα εξαρτάται από τον κάθε προπονητή. Αλλά, πάλι μπορούμε να βάλουμε 5x5x5. Δηλαδή μέσα σε 5 μέτρα μπροστά, 5 μέτρα πλάγια, 5 μέτρα πίσω. Το κλασικό το T-test, τώρα είναι το κλασικό το T-test, που πάει μπροστά, πάει δεξιά, πάει τέρμα αριστερά, κέντρο και πίσω. Που είναι τρέξιμο μπροστά, πλάγια βήματα, πλάγια πλάγια, τρέξιμο μπροστά πίσω. Τούτο το T-test χρησιμοποιείται και στα εργομετρικά. Πόσος χρόνος χρειάζεται και υπάρχουν νόρμες. Ας το T-test είσαι, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 16 αν είσαι ενήλικας, και σε είναι νόρμες. Τι είναι καλό για το T-test. Τούτο χρησιμοποιούνταν και εμείς σε ομάδες. Έναν απλό τεστ που όμως χρησιμοποιεί τις κινήσεις μπρος, πλάγια, πίσω. Ειδικά στο πίσω είναι πολύ κοντό που δυσκολεύεται. Μπορούμε να βάλουμε και ένα αργό τρέξιμο με αλλαγές κατεύθυνσης. Και το κάνουμε 6-8 φορές. Φαντασία χρειάζεται. Να υπάρχει μια λογική πίσω από το πρόγραμμα, αλλά που το έλεγε στο χέρι του προπονητή του γυμναστή να το στείλει. Δεν είναι fix του το πράγμα, είναι τέλειο, δεν έχει γίνει τέλειο. Ναι, να υπάρχει, να είναι σε ψηλή ένταση,
να έχει αρκετές επαναλήψεις, αλλά και αρκετή διάρκεια. Δηλαδή, αν θέλουμε να δουλέψουμε ένα αντοχή στο γαλακτικό, για να πιάσουμε εμείς πολύ γαλακτικό, πρέπει να δουλέψει για 30-35 δευτερόλεπτα συνεχόμενα σε sprint. Άρα, μπορώ να φτιάξω μια άσκηση που να διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, μπορώ να 30 δευτερόλεπτα σαν να περνάμε στο γήπεδο, sprint. Ενεργιάσει πολύ γαλακτικό. Δεν είναι αντί να τον πάρω στο γήπεδο του Steve Wee σε έναν πάρκο, να τον πάρω να τρέχει μόνο μπροστά για να κάνει αντοχή στο sprint. Και μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ, είτε τρέχω μπρος-πίσω, είτε τρέχω με αλλαγές κατεύθυνσης. Αν η διαδρομή που να κτίσω διαρκεί 30 με 35 δευτερόλεπτα, τέλειωσε το γαλακτικό μου, χτύπα κοτσίνο. Αρκιακοσάρι. Αρκιακοσάρι είναι το θέμα στη διάρκεια. 20. Μπορεί να συνδυάσουμε άλματα τρέξιμο πάλι που να έχει διάρκεια 30 δευτερόλεπτα. Έχω κάποια ιδέα για, για μετά το πρακτικό. Επίσης, υπάρχουν και κάποια άλλα τεστ που έχουν και νόρμες. Που ξεκινάς, εν το ίδιο που τρέχεις μπροστά, πλάγια, πίσω και τερματίζεις. Που υπάρχουν και νόρμες. Εύκολα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε μες στο γήπεδο και να δείτε πώς βελτιώνονται οι παίκτες σας. Είναι εύκολα γίνεται. Ή γίνεται, ας πούμε, τρέξιμο, ξεκινά από το start line, τρέχουν, κάνουμε την περιστροφή και μετά πρέπει να έρθει και πίσω. Είναι τρέξιμο μπροστά, πλάγια, πίσω, τρέξιμο πλάγια και ξανά το ίδιο. Άρα πάει και επιστρέφει. Νομίζω κάπου τα μέρη. Ή μπορούμε να χτίσουμε 2-3 μέτρα απόσταση από το κέντρο και ο αθλητής να τρέχει, ας πούμε, πάνω κάτω προς πίσω διαγώνια. Τούτο να το κάνουμε και μέσα στο γυμναστήριο. Πάρε το να γίνει μια φορά, διαρκεί, ξέρω εγώ, 10 δευτερόλεπτα. Να κάνεις και τους 6 κόμπους, 8 κόμπους. Αν μια επανάληψη μπορεί να είναι 10 δευτερόλεπτα, είναι καθαρά θέμα sprint, ευκαιρισία. Αν πείτε θα κάνουμε 3 κύκλους και μετά ξεκούραση, σημαίνει ότι δουλεύουμε να το έχει στο γαλακτικό. Είμαι σε ένα μικρό χώρο, ο μπρος, διαγώνια, πλάγια, πίσω, αλλάζουν κατεύθυνση συνέχεια, είναι σε full sprint. Άρα αν το κάνω 3 κύκλους θεωρείται μια επανάληψη, το γαλακτικό ευκαιρία πολλά ψηλά. Οπότε μια εύκολη άσκηση μπορεί να γίνει μια φορά μόνο για ευκαιρισία και ξαφνικά βάλει τώρα να κάνει 3 φορές τον κύκλο και μετά ξεκούρασε το κάνει 3 φορές, ευκαιρία πάνω από το γαλακτικό. Οπότε εύκολα πράγματα γίνονται εύκολα μες στο γήπεδο, φτάνει να γίνει σωστός προγραμματισμός. Εντάμε ο Καφκάς. Πώς να γίνει ο προγραμματισμός και να μπουν... Το πρώτο πράγμα είναι πότε έχω τακτική, πότε έχω αερόβιο, πότε έχω τακτική, πότε έχω δύναμη, πότε έχω τακτική, πότε έχω sprint, αντοχή στο sprint. Άμα γίνει προγραμματισμό, είναι εύκολο λέτε. Είναι εύκολο, αλλά επιβάλλεται να μπούμε στο πρόγραμμα. Και εγώ πολλές φορές, έχουμε μια ώρα προπόνηση τους μητσούς, τους δεκαπεντάριες, πώς θα να τους κάνω. Είναι μια ώρα προπόνηση. Δεν λογιέται αθλητής να γυμνάζεται μια ώρα μόνο. Είναι ευκαιρία η προπόνηση. Οπότε, αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά, είτε στις 2-2,5 ώρες μες στο γήπεδο προπόνηση, θέλουμε. Είναι ευκαιρία η διαφορά. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός ευκαιρία είναι μια ώρα. Ο πρωταθλητισμός είναι ευκαιρία. Αν θέλουμε, αν έχουμε απαιτήσεις, πρέπει να βγάλουμε ένα πρόγραμμα με απαιτήσεις που όταν ο αθλητής το πετύχει, ναι, να δούμε τη διαφορά. Και σίγουρα οι 6 εβδομάδες προετοιμασίας, οι 4 μήνες πρωτάθλημα και οι 4 μήνες διακοπές είναι ένα πρόγραμμα που ούτε προάγει, ούτε βελτιώνει το επίπεδο κανενός αθλήματος. Χωρίς να θέλω δύο συγκεκριμένες. Απορίες, συζήτηση, οτιδήποτε. Εκάλυψα σας, ανησύχησα σας. Υπάρχει μια απορία που λέει ότι όταν δουλεύω εγώ θέλω να δουλέψω στα χρήματα. Μάλιστα. Δουλεύει το παιδί του Σαββάτος, την Κυριακή είναι βουλός. Έχω μετά να προγραμματίσω μέχρι το επόμενο παιδί μια εβδομάδα. Θέλω την ταχύτητα καλά να δουλεύετε την χερά, γιατί ξεκούρα στους οργανισμούς και μπορεί να είναι ταχύτητα ή δύναμη.
Ναι, όχι, μετά από έναν αγώνα που το σώμα είναι εξαντλημένο, το νευρικό σύστημα, το νευρομυϊκό, θέλει μέχρι και 72 ώρες να συνέλθει. Το ίδιο και μια δύσκολη προπόνηση με βάρη θέλουμε 48 ώρες διάλειμμα. Οπότε, γνωρίζοντας τη φυσιολογία, ότι θέλω 48-72 ώρες διάλειμμα από το ένα στο άλλο, μπορούμε ενδιάμεσα μας να τα καλύψουμε ανάλογα. Δηλαδή, έχω ένα παιχνίδι το Σάββατο. Το σώμα εξαντλήθηκε. Κυριακή επιβάλλεται ξεκούραση ρεπό. Η Δευτέρα δεν πρέπει να έχει έντονες απαιτήσεις όσον αφορά θέμα κόπωσης ή θέμα γαλακτικών τη Δευτέρα. Μπορούμε όμως εύκολα να μπούμε να κάνουμε βάρη. Εύκολα μπορούμε να κάνουμε βάρη. Μετά να μπούμε την επόμενη προπόνηση, είναι πιο δύσκολη, πιο βαρβάτη προπόνηση. Να ξαναμπούμε βάρη και να έχουμε ένα σπριν μετά. Θέμα μετρούμε ημέρες. Γι' αυτό που συζητούσαμε ότι το προπονητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει το ανθρώπινο σώμα. Άρα πρέπει να ξέρουμε τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα και θα το βελτιώσει. Άρα ξέροντας ότι από μια δύσκολη αερόβια σε άλλη δύσκολη αερόβια θέλω 48 ώρες. Από μια δύσκολη προπόνηση σε βάρη σε άλλη δύσκολη προπόνηση με βάρη θέλω πάλι 48 ώρες. Εγώ με το μέρα παραμένω. Και αυτό είναι πρόγραμμα. Άλιστα. Επειδή έλειπα πριν, στην πρώτη φορά, άκουσα που λέτε για 4 μήνες off. Ναι. Είχαμε κάποια παιδιά μέσα από το άσχημα, που είχαν παίξει χρόνια, παίζαμε στην επόμενη. Στα πολλά θέματα μας. Μάλιστα. Δηλαδή, παίζαμε στα πολλά θέματα μας, εγώ πήγε ήμουν στην Ελλάδα, μετά έρχομαι να δω στην Εθνική, μετά ξαναπήγαινα στην Ελλάδα, μετά ξαναπήγαινα στην Εθνική. Άρα ήταν χωρίς διακοπές. Ναι. Εμείς τι κάνουμε στην Εθνική. Δηλαδή τους αθλητές αυτούς. Όταν δηλαδή εγώ ένας αθλητής ήμουν αθλητής ερχόμενα στην ομάδα. Ναι. Θα έκανα το πρόγραμμα που λέτε. Όχι. Εδώ είναι. Ωραία. Αν κάποιος έχει διαφορετικό, το ίδιο δηλαδή. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί αθλητές. Ναι. Το, άρα, βλέπουμε τα, κάνουμε τα δύο άκρα. Κάποιος που πέσει από πρωτάθλημα σε εθνική χωρίς να κάνει διακοπές, δηλαδή και οι διακοπές επιβάλλονται, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ο αθλητής που κάθεται πάνκο και μείνει αγύμναστο. Οπότε, ο αθλητής που παίζει συνέχεια πρέπει η ομάδα να προνοήσει, να τον ξεκουράσει μετά από την. Όταν τελειώσει κάποτε η αγωνιστική περίοδο, οι δύο εβδομάδες ακόμα επιβάλλονται δύο εβδομάδες από την. Τρεις, τέσσερις και πάνω, κάνουμε προσαρμογές. Άρα, είναι θέμα γνώσης του γυμναστή, του προπονητή, τη φυσική κατάσταση, να ξέρει να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το λέω γιατί μπορεί και στο πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο πολλοί Αμερικάνοι που προέρχονται στις ομάδες να παίζουν στην Ελλάδα. Δηλαδή να φύγει να παίζει π.χ. στην Κίνα, να γυρίσει, να ξαναπάει για να βγάζει λεφτά. Συμφωνώ. Πώς είναι για το συγκεκριμένο παίκτη, αν είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει να ανταγωνιστεί, παίρνει σε ένα πρωτάθλημα για τη Κίνα ή το οπουδήποτε. Το οποίο το δεύτερο, τρίτο πρωτάθλημα που θα πάρει, το οποίο η φυσική κατάσταση είναι χαμηλότερη. Άρα, ενώ σε σύγκριση με τη δική του φυσική κατάσταση, παίζει στο 50% του. Δηλαδή, έτσι είναι οι απαιτήσει. Δεν κουράζει. Οπότε είναι θέμα και τη ένταση. Το αντίθετο που ξέρω, ένα που παίζει πάνω, κάθεται πάνω. Έκατσε μπάνκο το Σάββατο. Κυριακή, ρεπό η ομάδα συνολικά. Δευτέρα, εύκολη προπόνηση για τους παίχτες, γιατί παίξαμε παιχνίδι. Ο παίχτης του μπάνκου κινδυνεύει να πάθει την training, να χάσει προσαρμογές. Γιατί στην ουσία, παραμονή του παιχνιδιού, χαλαρά, μάλιστα. Μέρα του παιχνιδιού, μπάνκο. Επόμενη του παιχνιδιού, ρεπό. Άρα έμεινε 3 ημέρες αγύμναστο. 3 ημέρες σε ακινησία στον καναπέ. Καναπέ, πάνκο, καναπέ. Οπότε ο συγκεκριμένος παίκτης κινδυνεύει να χάνει προσαρμογή. Όχι μόνο να συντηρείται, αλλά να χειροτερεύει όσο περνά το πρωτάθλημα. Οπότε ο παίκτης που έκανε σε πάνκο την επόμενη δεν πρέπει να έχει ρεπό, αλλά πρέπει να πάει να κάνει προπόνηση. Φυσικά να μου πείτε, είναι αλλά τα logistics,
ποιος θα τον πάρει στο γήπεδο, ποιος θα ανοίξει το γήπεδο, ποιος θα το γυμνάσει από την ομάδα χειρεπών. Αλλά ο συγκεκριμένος παίκτης κινδυνεύει απλά να χειροτερεύει και να μην φτάσει ποτέ σε επίπεδο να μπορεί να το εξέλθει. Οπότε, το που είπες εσύ με τα συνεχόμενα πρωταθλήματα, το παγκόσμιο είναι τα δύο άκρα που πρέπει να δείχνει τυπικού χειρισμού, αλλά εξαρτάται από τις γνώσεις και την εμπειρία. Μπορεί να είναι διαχειρίσιμες καταστάσεις. Αλλά εξαρτάται από το μετά τις δύο εβδομάδες διακοπών που επιβάλλονται, πώς θα ξαναενταχθεί ο παίκτης μέσα στην ομάδα. Για την περίπτωση του Άρη, εγώ δεν είμαι καταπληκτικά. Πρώτα να κάνω μια συζήτηση για το ξέρω δεν είναι. Ο Άρη στέλνει να φέρνει την ισότητα τη εκουρασή. Θα το έλεγα περισσότερο δύο φορές με τρεις φορές που έχει πάρει πάλι. Και όχι λίγο τρέξιμο στο επίπεδο, περισσότερο να σκίζει με σούτ και κάποιες ενδιάμεσες ενέργειες. Αφού προηγηθούν οι διακοπές. Γνωρίζοντας όμως το κάτι. Αλλά χρειάζονται διακοπές. Σκέφτομαι άλλες διακοπές, διακοπές. Είναι ο Ρόφρονα, λιγότερο το σκίζει στο επίπεδο. Παραπάνω με την... Για τους ομοιώσεις των όμπων, για έναν που είναι πιο αλχάριο, δηλαδή πότε φορτώνεις και ξεκουράζεις ή αποσομοιώσεις τεράστιες. Ενώ είναι φτασμένο να είναι πιο μικρές αποσομοιώσεις και πιο σταθερό να συμπαθεί μια σταθεροποίηση. Αλλά θέλει... Δεκάμιση έχω... Δεκάμιση? Δεν ξέρω γιατί τέλος έγινε. Αλλά δεκάμιση... Εντάξει, οκ. Όπα, καλύψαμε να τα πούμε μετά στο γυμναστήριο. Πού είναι το γυμναστήριο? Το γυμναστήριο είναι πολύ κοντά.